Από καρδιάς καλησπέρα σε όλους. Ο τίτλος της δικής μου ομιλίας είναι «Κράτος και συνδικάτα». Εάν αυτά τα οποία θα ακούσετε δικαιώνουν τον τίτλο, θα είμαι ευχαριστημένος. Εάν δεν τον δικαιώνουν, την ευθύνη την έχω εγώ προσωπικά. Σε περίπου 5 μήνες θα κλείσουν 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Πραγματική Επανάσταση. Ακριβώς 6 χρόνια μετά το Βατερλό. Δηλαδή, μετά την ήττα της αστικής τάξης. Ξέσπασε Επανάσταση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ιστορικά δεν μπορεί να ματαιωθεί η εξέλιξη και οι δράσεις των λαών. Με αυτήν την πρόταξη και με ένα απλό σχόλιο θα εισέλθω στο κείμενο. Ο νόμος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αποτύπωση του δικαίου. Ποιου δικαίου? Της τάξης που κυριαρχεί. Το δίκαιο λοιπόν της τάξης που κυριαρχεί δεν μπορεί να είναι γενικό δίκαιο. Αυτό ακριβώς είναι το αίτιο της σύγκρουσης. Τι επιζητεί η αστική τάξη ή η εργατική τάξη, συγγνώμη, το δίκαιό της. Πού συγκρούεται με το δίκαιο εκείνης της τάξης που ασκεί την εξουσία. Επομένως, τα δύο αυτά δίκαια είναι ανειρήνευτα και δεν μπορεί παρά να παρουσιάζει καθημερινά συγκρούσεις, είτε είναι υπόγειες αυτές και φαίνεται ότι δεν υπάρχουν, είτε είναι πράγματι εκείνες που τραντάζουν. Θυμίζω μία φράση ενός μεγάλου επαναστάτη Έλληνα του Ρίγα Φεραίου. Λέει, συλλογάτε καλά όποιος συλλογάτε ελεύθερα. Έχω τη γνώμη όμως ότι αυτή η ρίση πρέπει να συμπληρωθεί. Και να πούμε, συλλογάτε καλά όποιος συλλογάτε ελεύθερα και με γνώση. Προσέχτε, γνώση, όχι ενημέρωση, όχι πληροφόρηση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και παγιδεύεται σήμερα ο άνθρωπος με αυτήν την ασίδωτη εισαγωγικά ή όχι η λέξη, ότι κατακτά την γνώση επειδή πάτησε ένα κουμπί και πήρε μία πληροφορία. Συνεπείς λοιπόν στην ανάγκη της γνώσης να μου επιτραπεί μία πρόταξη ιστορική. Ήτανε 1870 η σύγκρουση μεταξύ των Γάλλων και των Πρώσων. Είναι ο λεγόμενος Γαλλοπρωσικός πόλεμος. Κερδίζανε, νικήσανε οι Πρώσοι. Οι αβράκωτοι του Παρισιού, δηλαδή η εργατική τάξη, σήκωσε μια σημαία κόκκινη στο Δημαρχείο. Όχι για να υπερασπιστεί το Παρίσι, αλλά να υπερασπιστεί τα δίκαιά της. Είναι η πρώτη εξουσία της εργατικής τάξης. Τι έκανε η γαλλική αστική τάξη? Προσέτρεξε στους νικητές Πρώσους. Είχαν 80.000 εκμαλώτους Γάλλους στρατιώτες. Τους απελευθέρωσαν οι Πρώσοι και βάδισαν οι αστεί Γάλλοι κατά της εργατικής τάξης, κατά των αβράκωτων, στους οποίους στηρίχτηκε η νίκη της Γαλλικής Επανάστασης το 1789. Τους τσάκισαν, τους πέρασαν από φωτιά και σίδερο. Και μετά, μετέπειτα υπέγραψαν τη συνθήκη και έληξε ο πόλεμος. Με τι? Με 600.000 φράγκα χρυσά ως αποζημίωση, και είναι κατά τους ιστορικούς η πρώτη συσσόρευση κεφαλαίου που είναι η αρχή της βιομηχανικής ανάπτυξης της Γερμανίας. Η αστική τάξη έχει ζόρια. Όσο και φαίνεται αυτό παράξενο, έχει ζόρια. Επιβεβαίωση του λόγου μου είναι
η συνεχής ενασχόληση με την εργατική νομοθεσία. Ψηφίζει νόμους, δεν της βγαίνουν οι νόμοι και επανέρχεται. Επανέρχεται ανάλογα με το σχετισμό δύναμης. Ο 330 ήταν ένας νόμος συγκεκριμένης ιστορικής περίοδου με 54 τόσο τις 100 της Νέας Δημοκρατίας και μετά την έξοδο της δικτατορίας. Ακυρώθηκε στην πράξη. Ο νόμος 1264 πάλι είναι αποτέλεσμα ενός σχετισμού δύναμης. Γιατί? Γιατί η αστική τάξη φοβάται. Φοβάται διότι έχει γνώση. Και η γνώση είναι ότι ιστορικά είναι μέρος της ιστορίας της ανθρωπότητας. Και αυτό το μέρος χρονικά θέλει να το μακραίνει όσο γίνεται περισσότερο. Γι' αυτό κάνει τους ελιγμούς της. Τη μία ψηφίζει εργατικούς νόμους, έτσι τους προπαγανδίζει, την άλλη περιορίζει. Ιστορικά παραδείγματα. Όταν άρχισε το συνδικαλιστικό κίνημα στη χώρα μας και παγκόσμια, ήτανε σωματεία τα οποία ως τίτλο επωνυμίας είχαν έναν προστάτη Άγιο. Ο Άγιος προστάτης του επαγγέλματος. Γιατί δια της εκδήλωσης με τον Άγιό τους προστάτη άρχισαν δειλά να προτάσουν αιτήματα και διεκδικήσεις. Το αντιλήφθηκε πολύ σύντομα η εργατική τάξη. Γιατί έχει γνώση ιστορική. Και η γνώση ιστορική είναι ότι στο παγκόσμιο κίνημα πάμπολες φορές με θρησκευτικό μανδύα διεξήχθησαν πολιτικοί οικονομικοί αγώνες. Κλασική περίπτωση είναι το έργο του Έγγελς «Ο πόλεμος των χωρικών». Μπροστά στην κατάσταση που διαμορφώνονταν και την τρομάρα που πήρε από τον αναβρασμό ο οποίος καταγράφονταν το 1936, τα δύο κοινοβουλευτικά κόμματα, λαϊκοί φιλελεύθεροι, αυτοκαταργήθηκαν και έδωσαν την εξουσία στον Ιωάννη Μεταξά. Και αυτός, τρομάζοντας συνολικά ως εκφραστής δικτατορικής άσκησης της αστικής εξουσίας, από τα γεγονότα του 1936 στη Θεσσαλονίκη το Μάιο, κήρυξε τη δικτατορία. Τι έκανε με τα συνδικάτα? Πολύ απλά. Δημιούργησε κρατικά συνδικάτα. Δηλαδή, έναν μηχανισμό δίπλα στο μηχανισμό του κράτους. Δηλαδή, ακύρωση στην κυριολεξία αυτό που λέγεται συνδικαλιστική οργάνωση. Ξανατρόμαξε η αστική τάξη. Αμέσως μετά την ήττα του φασισμού-ναζισμού. Και εκεί έχουμε μία νέα εκδήλωση ιστορική της αλληλεγγύης της αστικής τάξης της Αγγλίας στην αστική τάξη της χώρας μας. Χωρίς τα όπλα των Εγγλέζων, η αστική τάξη της Ελλάδας τα είχε πολύ ζόρια, για να μην πω ότι δεν θα πετύχαινε. Έτσι, βλέπουμε ότι παγκόσμια η αστική τάξη να εκδηλώνει την αλληλεγγύη της στην τάξη την εγχώρια κάθε φορά που έχει ανάγκη. Το μεγάλο ζήτημα όμως είναι πότε η εργατική τάξη θα εκδηλώσει την δική της αλληλεγγύη. Ως σύνολο μαζικό και ως επιμέρους όταν ένας κλάδος μάχεται να ενισχύεται όχι με ψηφίσματα αλλά στην πράξη με αποφάσεις αγωνιστικές.
όπως γινότανε στην περίοδο μετά το 1920 μέχρι το 1936. Το 1975 ψηφίστηκε ένα σύνταγμα αστικό. Η ιστορική συγκυρία, έξοδος από τη δικτατορία, έξοδος δηλαδή από την άσκηση της εξουσίας με την δικτατορική μορφή. Και πέρασε η αστική τάξη στην άσκηση της εξουσίας με κοινοβουλευτική μορφή. Ψήφισε ένα σύνταγμα που αν το συγκρίνει κανείς με το 1952 είναι προοδευτικό. Ήταν ανάγκη. Γιατί εκείνο το σύνταγμα του 1952 δεν επέτρεπε την ίδια την αστική τάξη να λειτουργήσει. Υπενθυμίζω την αντιπαλότητα του ηγέτη, μεγάλος ηγέτης της αστικής τάξης, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, με το παλάτι. Έτσι λοιπόν έχουμε το σύνταγμα του 1975. Δύο άρθρα θα πει καλεστώ. Εκείνο που κατοχυρώνει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, τη συνδικαλιστική ελευθερία. Χαρακτηριστικά επιλέξει λέει το εξής. Το κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για την διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών με αυτήν δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους μέσα στα όρια του νόμου. Προσέχτε τώρα. Μέσα στα όρια του νόμου. Αυτό λέγεται νομικά η επιφύλαξη του συνταγματικού νομοθέτη να ψηφίσει νόμο ο οποίος θα ορίσει τα πλαίσια εντός των οποίων θα ασκούνται τα δικαιώματα, η συνδικαλιστική ελευθερία. Προσέξτε τώρα την αντίφαση. Ελευθερία, δεν χρειάζεται ανάλυση, είναι ελευθερία. Ποια ελευθερία τώρα? Στην άσκηση δικαιωμάτων, ποιων δικαιωμάτων? Των συναφών με τα συμφέροντα αυτών οι οποίοι οργανώθηκαν σε ένα συνδικαλιστικό χώρο. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι, μπορεί ο κοινός νομοθέτης να καταργήσει αυτήν τη συνταγματική διάταξη? Εάν ήμασταν σε αφιθέατρο της νομικής σχολής, ο κύριος καθηγητής του συνταγματικού δικαίου θα έλεγε όχι. Στην πράξη μπορεί να ακυρωθεί. Πώς μπορεί να ακυρωθεί? Όταν ο νόμος δεν καταργηθεί από την δυναμική που θα αναπτύξει στο όνομα πάλι της αστικής διάταξης που λέει να ασκεί την ελευθερία στην συνδικαλιστική του οργάνωση και δράση. Ένα δεύτερο άρθρο είναι το άρθρο 12. Λέει αυτό με την παράγραφο 1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, κόμμα, τηρώντας του νόμους που ποτέ δεν μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια. Τι λέει ο συνταγματικός νομοθέτης? Λέει, κοίταξε να δεις, είναι ελεύθεροι. Δεν ρωτάνε κανένα. Δεν υπαγορεύει κανένας τους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας των σωματείων. Και προσέχτε, μέσα στο πλαίσιο του νόμου λέει. Αλλά αυτός ο νόμος ποτέ δεν θα φτάνει στο σημείο να πάρει άδεια. Δηλαδή άδεια από τη διοίκηση. Ερωτάτε, με αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν και τα άκουσα σήμερα εγώ,
Έχουμε παραβίαση του άρθρου 12. Με ευθύνη σας λέω, έχουμε παραβίαση. Το ερώτημα είναι και πώς αυτή η παραβίαση θα έρθει. Δεν υπάρχει απάντηση νομική. Να σας πω δια των δικαστηρίων. Τα δικαστήρια δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας βασικός θεσμός στην άσκηση της εξουσίας σήμερα της αστικής τάξης. Δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό της. Μπορεί όμως να κάνει το εξής. Αξιολογώντας τα πράγματα, να έρθει και να πει «Απ, έχεις υπερβεί τα όρια». Και προσέχτε, δεν θα το κάνει επειδή έχει φιλεργατικά συναισθήματα που μπορεί κάποιος δικαστής να τα έχει. Όχι. Τα κάνει για την προστασία τη διαχρονική της αστικής τάξης να μην εκτεθεί πλήρως από κοντόμυαλους πολιτικούς που νομίζουν ότι η συγκυρία ιστορική τους επιτρέπει να αλυσοδένουν. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να το κάνει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να ενισχυθεί από μία βέβαια μαζική και αποφασιστική σύγκρουση με αυτά τα οποία ψηφίζονται και επιδιώκονται να υπάρχουν. Τι ενοχλεί τώρα? Ενοχλεί αφάνταστα η συνέβρεση ανθρώπων, δηλαδή η συνέβρεση εργαζομένων. Γιατί? Γιατί με στη συνέβρεση γίνεται η σύγκρουση των ιδεών. Ο λόγος και ο αντίλογος, η κριτική και η κατακριτική. Αυτό δεν το θέλει, γιατί ο άνθρωπος, όπως λέει ο Μπρέχτ, έχει μυαλό. Και έτσι λοιπόν, ό,τι και αν κατασκευάζεις, λέει, έχει μια δυναμία. Ο άνθρωπος σκέπτεται. Αυτό φοβούνται. Και γι' αυτό το λόγο, στο όνομα τώρα της μεγάλης τέταρτης επανάστασης, η λέξη σε εισαγωγικά κατά τον ομιλούντα, κάντε χρήση της τηλεψηφοφορίας. Δηλαδή, της τηλεσυμμετοχής. Δηλαδή, σπάζοντας αυγά για ομελέτα, σε ένα διάλειμμα μέχρι που να γίνει ή να ψηθεί ο καφές, ρίξε και την ψήφο σου. Αυτό. Και προσέχτε τι, που μπορεί να οδηγήσει αυτό. Η πλειοψηφία των εργαζομένων σήμερα είναι έξω από τα συνδικάτα. Η πλειοψηφία όμως της κοινωνίας είναι εργαζόμενη. Μπορούν να ενεργοποιηθούν δια της τηλεδιάσκεψης, τηλεσυμμετοχής, τηλεψηφοφορίας. Με ποιον τρόπο? Πολύ απλό. Ο ίδιος ο εργοδότης, ο μηχανισμός του, θα τον υποχρεώσει να συμμετάσχει. Έτσι λοιπόν δεν θα είναι παράδοξο να έχουμε μία μαζικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η οποία έχει στόχευση. Ποια είναι αυτή η στόχευση? Να αποκεφαλίσει συνδικάτα, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, από συνδικαλιστές οι οποίοι προσεγγίζουν τα πράγματα ταξικά. Και είναι μειοψηφία. Η πρωτοπορία ιστορικά είναι πάντοτε μειοψηφία. Πλειοψηφία καθίσταται στην ώρα μηδέν. Και η ώρα μηδέν είναι η επανάσταση. Άρα, με αυτόν τον τρόπο και με δημοκρατικό τρόπο, όπως αντιλαμβάνονται την δημοκρατία, θα έχουν, χωρίς νόθους αντιπροσώπους, θα έχουν εκείνη την ηγεσία την οποία επιδιώκουν και έτσι τα μάτια θα ασχοληθούν με άλλα πράγματα
και όχι με την υπεράσπιση του συνεδρίου και την εκλογή όλων αυτών που ονομάζουμε εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό. Τώρα, γιατί όλα αυτά? Γιατί η λειτουργία του αστικού συστήματος εδράζεται στην ανισότητα. Είναι νόμος και αναγνωρίζεται από το ίδιο το Σύνταγμα. Χαρακτηριστικά το άρθρο 5, παράγραφος 4, λέει τα εξής πράγματα. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Τι καλύτερο, όποιος έχει περισσότερα εισφέρει, περισσότερα, όποιος έχει λιγότερα, λιγότερα, δημοκρατικότατο. Μα αυτός που έχει περισσότερα και εκείνος που έχει λιγότερα, οφείλεται σε ένα πράγμα. Στη σχέση που έχουν με τα μέσα παραγωγής. Ο εκμεταλλευόμενος δεν μπορεί να έχει την οικονομική δυνατότητα την οποία έχει ο εκμεταλλευτής. Έτσι λοιπόν, ο εκμεταλλευόμενος, λέει το άρθρο 5, και δι' αυτού του τρόπου αναγνωρίζει την οικονομική ανισότητα. Θα πληρώνεις μόνο ό,τι έχεις. Και χιλιάδες χρόνια πριν, ο Διόδωρος Σικελιώτης είπε το εξής σοφό. Η πολιτική ισότητα, η οποία πράγματι προβλέπεται με το άρθρο, το ίδιο άρθρο, την παράγραφο 2, ακυρώνεται εάν δεν συνοδεύεται από την οικονομική ισότητα. Αυτά τα ξέρει πάρα πολύ καλά η αστική τάξη. Και επειδή τα ξέρει μεθοδικά, με τακτική την οποία εκτιμώντας τα πράγματα εξωτερικεύει, προχωρεί στο να κατοχυρώσει την κυριαρχία. Τελειώνω. Ιστορικά τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα στο παρελθόν. Τα πράγματα πάντοτε είχαν τις δυσκολίες τους και οι διώξεις πάντοτε υπήρξαν. Αναφέρθηκε ότι το Σικάγο, η εξέγερση το 8ωρο, με θύματα είναι. Θύματα είχαμε και εδώ, καθημερινά, στην περίοδο των πρώτων βημάτων της εργατικής τάξης στη χώρα μας. Είχαμε την παρέμβαση του κράτους στις διοικήσεις, καθαίρεσή τους, ή συνολικά ή κάποιον ή κάποιους, εκτόπιση, εξορία, φυλακή, εκπαραθύρωση και τελικά ανάδειξη ενός διδύμου, του Μακρύ και Θεοδόρου. Και τα πράγματα έφτασαν εδώ που έφτασαν. Τελειώνω με τούτο. Έχει ζόρια η αστική τάξη, κι ας είναι σήμερα, κι ας καλπάζει σήμερα, ξεσάλωτα. Και επειδή έχει ζόρια, γι' αυτό το λόγο ψηφίζει διατάξεις και θα ψηφίζει διατάξεις όσο η εργατική τάξη θα έχει την αδυναμία να αντιμετωπίσει αυτό το οποίο γίνεται σε βάρος της. Ευχαριστώ πολύ.